Σας, αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε αφήσει εκκρεμή ζητήματα. Πάντοτε στη ζωή υπάρχουν εκκρεμότητες και ποτέ δεν θα λείψουν. Και αυτοί που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, φεύγουν αφήνοντας πολλές εκκρεμότητες. Όμως, θα συνιστούσαμε ελαφρά την καρδία, στα πνευματικά θέματα να μην υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες. Αν είχαμε τακτοποιήσει το ηθικό πνευματικό μας επίπεδο, θα ζούσαμε πιο ειρηνικά, δεν θα είχαμε πολύ άγχος, θα αισθανόμαστε τη ζωή πιο αληθινά, πιο με μια ευθεία έτσι τοποθέτηση πάνω στα πράγματα. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνει η ιστορία, έχει μια αναβλητικότητα. Και σε άλλα θέματα η αναβλητικότητα μπορεί να μην είναι τόσο σπουδαίο πράγμα. Στα πνευματικά όμως θέματα η αναβλητικότητα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι σαν έναν άνθρωπο που πρόκειται να ταξιδέψει, αλλά δεν έχει κάνει ακόμα το διαβατήριό του. Δεν έχει βγάλει ταξιδιωτικό έγγραφο, ας πούμε. Και περιμένει την τελευταία στιγμή. Αυτό του δημιουργεί μια ανασφάλεια οπωσδήποτε. Και ίσως αυτή η ανασφάλεια οφείλεται σε κάποιους λόγους ανεξήγητους, αλλά και εξηγήσιμους πνευματικά. Τώρα, καταλαβαίνετε που το πάω εγώ, στην τακτοποίηση της ψυχής. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, να δώσει μία απολογία. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το τι κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, το τι σκέπτεται και τι πράττει από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι γραμμένα κυρίως στην άπειρη και ατελέσθητη παρατηρητικότητα και ενέργεια του Θεού. Αλλά εκτός αυτού, επειδή ο Θεός έχει βάλει στον άνθρωπο και μία συνείδηση εσωτερική, έναν έλεγχο, μία πραγματικότητα η οποία κατά κάποιο τρόπο τον ελέγχει, τον φέρνει στον δρόμο που πρέπει, αυτή η συνείδηση λοιπόν έχει εγγραφές από κάθε κίνηση του ανθρώπου, από το παρελθόν του ανθρώπου. Και αυτές οι εγγραφές βέβαια κάνουν τον άνθρωπο να σκέφτεται τι έχει πράξει και γιατί. Η μνήμη των λαθών είναι εσωτήριο πράγμα, γιατί κάθε άνθρωπος, εάν δεν έχει μνήμη, ιστορική μνήμη των λαθών του, όπως και δεν έχει γενικά ιστορική μνήμη και της γενιάς του και της πατρίδας του και της οικογένειάς του, θα ξαναπέσει πολλές φορές τα ίδια σφάλματα και δεν θα μπορεί να διορθώνεται. Άρα έχει μεγάλη αξία το να έχουμε μνήμη στα πεπραγμένα μας, το τι έχουμε κάνει δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτή η μνήμη θα μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, να διορθώσουμε κάποια σφάλματα του παρελθόντος και να προχωρήσουμε στο μέλλον δίχως βάρη. Γιατί η συνείδηση η οποία βαρύνεται είναι μια καθημερινή κόλαφος. Είναι μια μικρή κόλαση που ακολουθεί τον άνθρωπο και του στερεί και τη χαρά της ζωής, και του στερεί συγχρόνως και ό,τι δικαιούται να ζήσει σε αυτή τη ζωή,
δηλαδή να ζήσει τη χαρά, την ειρήνη και το μεγαλείο αυτής της ζωής. Και είναι μεγαλείο η ζωή, αν σκεφτούμε ότι εμείς δεν είχαμε απολύτως τίποτα, δεν υπήρχαμε καν. Και όλα αυτά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Σε αυτόν ανήκει το παν, ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να σκεφτούμε τι μας οθεί στο να μην έχουμε καθαρή συνείδηση. Μερικοί μπορεί να πούνε το κακό πνεύμα και δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Άλλοι μπορούν να πούνε ότι η ανθρώπινη αναποτελεσματικότητα. Άλλοι μπορούν να πούνε ότι υπάρχει ένα πείσμα εδώ στον άνθρωπο που δεν τον αφήνει να οδηγηθεί σε πιο σωστές ατραπούς. Όλα αυτά όμως συνοψίζονται στο ότι ο άνθρωπος δεν παράγει πρόοδο για τον εαυτό του. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να υπάρχει. Γιατί η πρόοδος για τον εαυτό του θα φέρει και την πρόοδο για την κοινωνία. Αντανακλαστικά, όταν ένας άνθρωπος διορθώνεται, διορθώνεται και ένα μέρος της κοινωνίας. Γιατί αποτελούμε όλοι ένα μέρος της κοινωνίας και δεν περισσεύει κανείς. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα γεγονός το οποίο παρατηρείται τελευταία. Έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή και μπορείτε να τα βρείτε αυτά μέσα στο κανάλι Βασίλειος Ατζακλής για το ότι σήμερα επικρατεί μια άποψη σχεδόν γελία για μένα ότι ο Χριστός δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Ναζωραίος, αλλά ήταν Έλληνας. Δεν μας λένε από ποια πόλη θεωρούν τον Χριστό Έλληνα. Μας λένε ότι στη Ναζαρέτ υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα, γιατί και στην Αθήνα υπάρχουν όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όλες οι εθνικότητες υπάρχουν σε μία πόλη. Το Παρίσι και το Λονδίνο και η Αθήνα είναι απόδειξη ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν όλες οι εθνότητες. Αλλά δεν θα συζητήσουμε τώρα για αυτό το θέμα, γιατί όπως είπαμε το έχουμε θίξει, δεν το έχουμε εξαντλήσει βέβαια, σε προηγούμενη εκπομπή που έχουμε κάποια επιχειρήματα, κυριότερα των οποίων είναι ότι πουθενά στο Ευαγγέλιο δεν εμφανίζεται αυτό το πράγμα, το να είναι ο Χριστός Έλληνας, ούτε η Παναγία Ελληνίδα. Αυτά είναι νεωτερικότητες, είναι σκέψεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλω να περάσω μερικά μηνύματα, ψεύδους, οπωσδήποτε, ιστορικού ψεύδους. Η ιστορία λοιπόν τους διαψεύδει. Αλλά θα σκεφτούμε μάλλον να περάσουμε στο θέμα της ιστορικότητας του προσώπου του Χριστού. Δηλαδή μερικοί λένε ότι ο Χριστός δεν υπήρξε σαν ιστορικό πρόσωπο. Βέβαια, ακούγοντάς το αυτό, κανείς λέει, μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που να λένε ότι δεν υπήρξε ο Χριστός και πόσο ας πούμε αποδεκτό μπορεί να είναι από μερικούς ανθρώπους αυτό, αλλά μήπως μερικοί ξέρουν ότι υπήρξε ο Χριστός αλλά δεν θέλουν για λόγους οικονομικούς, πνευματικούς, συναισθηματικούς, θελήσεως κλπ. Και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο, γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιος σόφρον άνθρωπος να πει ναι, υπάρχει χριστιανισμός, αλλά δεν υπάρχει Χριστός. Τότε θα λέγαμε ότι υπάρχει πλατωνισμός και δεν υπάρχει Πλάτωνας. Υπάρχει κομφουκιανισμός και δεν υπάρχει Κομφούκιος. Μονοθανισμός, δίχως Μωάμεθ. Και βουδισμός, δίχως Βούδες. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κάποιον να λέει ότι δεν υπήρξε ο Βούδας, δεν υπήρξε ο Πλάτων, δεν υπήρξε ο Κομφούκιος, δεν υπήρξε ο Ράμα, δεν υπήρξαν κάποιοι ο Πυθαγόρας
και ο Θαλής ο Μιλήσιος και μας υποπτεύει το γεγονός ότι μόνο για τον Χριστό γίνεται αυτή η προπαγάνδα, ότι δεν υπήρξε, αλλά δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, αλλά είναι επινόηση. Για τους όφρονες είναι περιττές οι αποδείξεις, γιατί ούτε καν το συζητούν αυτό το θέμα. Αλλά για εκείνους που είναι παρασυρμένοι, θα μπορούσαμε να θέσουμε μερικά επιχειρήματα. Βέβαια και τα επιχειρήματα όταν τίθενται, δεν είναι απόλυτο ότι μπορεί να αλλάξουν την πορεία του μυαλού ή της σκέψης ενός ανθρώπου. Και να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν χάρη των αποδείξεων, αλλά πιστεύουν χάρη της δικής τους θελήσεως. Αυτά που θέλουν αυτοί πιστεύουν. Δηλαδή είναι σαν να λες σε κάποιον που βρίσκεται σε ένα υπόγειο, ξέρεις κάτι, υπάρχει ήλιος έξω. Και να σου λέει, όχι, ήλιος δεν υπάρχει. Και εσύ να του λες, έλα λοιπόν έξω μαζί μου, να πάμε να δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ήλιος. Και να σου απαντάει, δεν βγαίνω έξω, διότι εγώ είμαι σίγουρος ότι ήλιος δεν υπάρχει. Βλέπετε εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει να υπάρχει ο ήλιος. Και προκειμένου να εμένει στο θέλημά του, δεν θέλει τα ντοκουμέντα, τις πραγματικές αποδείξεις. Εκεί πηγαίνει και το θέμα αυτό της ιστορικότητας του Ιησού Χριστού. Όμως, επειδή αυτό εμφανίστηκε κατά καιρούς και ιδίως, θα σας κάνει εντύπωση, στη Γαλλική Επανάσταση υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ιστορικότητα του Χριστού, δηλαδή το αν υπήρξε το πρόσωπο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια έχριζε απαντήσεως αυτή η ερώτηση και αυτό το θέμα. Και απάντησαν πολλοί άνθρωποι με επιχειρήματα, αυτά που ξέρουμε κι εμείς, ότι υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα για την ύπαρξη του Χριστού, υπάρχουν ιστορικές πηγές, τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι ιστορικές πηγές ύπαρξης του Χριστού, αλλά εκτός των τεσσάρων Ευαγγελίων και των Αποστόλων, και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που γράφουν τις περισσότερες επιστολές και του Ιωάννη, υπάρχουν και εξωχριστιανικές μαρτυρίες περί της ύπαρξης του Χριστού. Θα μου πείτε, δεν είναι διαδεδομένες αυτές οι εξωευαγγελικές ας πούμε μαρτυρίες, οι εξωχριστιανικές μαρτυρίες για την ύπαρξη του Θεού, και θα συμφωνήσουμε. Όμως εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν τα ιστορικά γεγονότα έχουν βρει πηγές εξωχριστιανικές ιστορικών των μετέπειτα του Ιησού χρόνων, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι και είδαν τον Χριστό και κάποιοι οι οποίοι άκουσαν γι' αυτόν εκ των υστέρων ότι υπήρξε. Τέτοιοι ιστορικοί είναι τρεις Ρωμαίοι ιστορικοί, αναγνωρισμένοι ιστορικοί, και ένας ιστορικός Εβραίος, καλός ιστορικός, αναγνωρισμένος ιστορικός, πολύ γραφότατος ιστορικός, που έχει γράψει την ιστορία του Ιουδαϊκού έθνους και της εποχής του που έζησε από το 60 περίπου μέχρι το, από το 35 μέχρι το 100 μετά Χριστόν, και ονομάζεται Ιώσιπος. Ιώσιπος. Πιθανόν να είναι και ελληνικό το όνομά του, πιθανόν και όχι. Μάλλον προς τα εκεί φαίνεται ότι είναι ελληνικό το όνομά του. Αυτός λοιπόν ο Ιώσιπος γράφει για τον Χριστό. Γράφει για τον Χριστό ότι ήταν ένας δάσκαλος, ραβί,
ο οποίος συγκέντρωσε ένα κύκλο μαθητών, τον οποίο οι Φαρισαίοι καταδίκασαν σε θάνατο, τον εξετέλεσαν, τον έθαψαν, ετάφη δηλαδή, και εμφανίστη κατόπιν του θανάτου του σε πολλούς από τους μαθητές του. Αν θέλετε περισσότερη λεπτομέρεια για τον Ιώσιπο, μπορείτε να βρείτε στοιχεία, ψάχνοντας βέβαια για τον Ιώσιπο, αλλά θα σας έλεγα το εξής, ότι δεν είναι μόνο ο Ιώσιπος εδώ. Γράφει επίσης ο Ιώσιπος, αυτό ήθελα να σας δείξω, ότι η Σέτη δεν είναι εξέλιπε το φίλον. Γράφει ο Ιώσιπος, ο Χριστός ούτως υπήρξε και αυτόν εν δείξει των πρώτων ανδρών παρημείνει σταυρό επί τη τιμικότος Πιλάτου, ούκ επαύσατο ή το πρώτον αυτόν αγαπήσαντες. Εφάνει γάρ αυτής τρίτον έχων ημέραν πάλιν ζών. Μετά την τρίτη ημέρα από το θάνατό του εμφανίστηκε πάλι ζωντανός. Των θείων προφητών ταύτατε και άλλα μύρια θαυμάσια περί αυτού ηρικότων. Από τους θεϊκούς προφήτες που υπήρχαν, έχουν περιγραφεί τέτοια πολλά, μύρια θα πει 10.000 περίπου, χιλιάδες δηλαδή θαυμάσια πράγματα τα οποία επίησε αυτός. Εισέτι τε νυν εξέλιπε το φίλον, που σημαίνει το φίλον πιθανόν να εννοεί κληρονομιά, δηλαδή το γένος. Έτσι, φίλον μεταφράζεται και γένος. Άφησε ένα γένος πίσω του. Ποιο είναι αυτό το γένος? Το γένος των χριστιανών. Αλλά εκτός από τον Ιώσιπο, όπως είπαμε, υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, όχι Έλληνες αυτή τη φορά, αλλά Ρωμαίοι, οι οποίοι έγραψαν για αυτόν. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, εξέφρασαν την άποψή τους και το γεγονός ότι αυτός υπήρξε στην Παλαιστίνη και δίδαξε και δημιούργησε τους πρώτους μαθητές, οι οποίοι μετά δημιούργησαν, λέει, προβλήματα και στη Ρώμη. Απόδειξε ότι ο Νέρονας συκοφάντησε τους χριστιανούς ότι έκαψαν αυτή τη Ρώμη. Ότι οι χριστιανοί έκαψαν τη Ρώμη υπό Νέρον, ενώ την είχε κάψει ο ίδιος. Και μαθαίρθηκε εκ των υστέρων ότι ο εμπριστής της Ρώμης ήταν ο ίδιος ο Νέρον. Παράφρον άνθρωπος, δεν περιμένει κανείς από αυτόν τώρα να έχει μια λογική επάνω του, ας πούμε. Ήταν τελείως παράφρον ο Νέρον και εγκληματίας, μέγας εγκληματίας, κακούργος, όπως και άλλοι αυτοκράτορες. Τώρα, αυτοί οι τρεις ιστορικοί, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι ο Πλίνιος, ο Σουετόνιος και ο Τάκητος. Τρεις λοιπόν Ρωμαίοι ιστορικοί περιγράφουν την ύπαρξη του Χριστού, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανικών κοινωνιών στη Ρώμη. Ο Τάκητος μιλάει για τα έθιμα των χριστιανών της εποχής εκείνης. Και βέβαια, πάντα σταθερά ήταν τα έθιμα του χριστιανισμού. Μετά έχουμε και τον Πλούταρχο που αναφέρεται στον Χριστό, αν και δεν τον πιστεύει βέβαια, όπως και οι άλλοι ιστορικοί δεν τον πιστεύουν, οι οποίοι λέει, ο Πλούταρχος λέει ότι δημιούργησε, λέει, μια φαντασιώδη μάλλον, κατάσταση ο Ιησούς Χριστός, αλλά με τόση δύναμη και ισχύ που άρχισε να διαδίδεται, λέει, σαν την πυρκαγιά. Παντού δηλαδή άρχισε να διαδίδεται ο χριστιανισμός. Μέχρι τον 3ο αιώνα, μετά τον 3ο αιώνα, όπου η ανθρωπότητα καθιερώθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο να είναι χριστιανική. Προσέχτε! Σήμερα ξέρουμε τον Χριστό και την ιστορία. Τότε όμως, ειδικά οι άνθρωποι της εξουσίας δεν έδιναν σημασία σε ένα τέτοιο κίνημα, το θεωρούσαν μηδαμινό. Πού να ξέρουν ότι ο χριστιανισμός θα απλωθεί?
δεν μπορούσαν να το φανταστούν αυτό. Γιατί δεν μπορούσαν να το φανταστούν? Διότι η εμφάνιση του Χριστού ήταν ταπεινή, όπως ξέρουμε. Είπε ότι είναι βασιλιάς της ουρανίου βασιλείας. Και αυτό δεν συγκινεί τον μέσο και εκείνο άνθρωπο. Α, σου λέει, μιλάς για ένα μελλοντικό πράγμα το οποίο έγινε και δεν είναι κλπ. Ο άνθρωπος θέλει χειροπιαστά πράγματα τώρα. Ας πούμε να του δώσεις ένα μισθό καλό, τότε είσαι καλός κυβερνήτης. Να τον απαλλάξεις από μια άσχημη κατάσταση ιστορική, να διώξεις τους κατακτητές, έτσι. Και είναι και σπουδαία πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι, έτσι. Εμείς χρωστάμε πολλά σε εκείνους που μας ελευθέρωσαν από την εχμαλωσία και από τον τουρκικό ζυγό. Χρωστάμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι χειροπιαστά, έτσι. Είναι πράγματα που γίνονται τώρα, πολιτικές καταστάσεις. Ο Χριστός δεν θέλησε ούτε πολιτικά να αξιολογηθεί η δική του διδασκαλία, ούτε προέτρεψε κανέναν να δημιουργήσει κόμμα ή βασίλειο γήινο. Και μάλιστα όσοι θέλησαν να αναγάγουν εκεί το πράγμα, δηλαδή ότι ο Χριστός ήταν ένας πολιτικός, ο οποίος δεν είχε την ισχύ να διώξει τους Ρωμαίους, αλλά το πήγαινε από άλλη μεριά το θέμα, διαψεύστηκαν στη συνέχεια από τον ίδιο τον Χριστό όταν τους είπε ότι η βασιλεία μου δεν είναι του κόσμου αυτού, όπως είπε στον Πιλάτο. Βασιλεύσεις εσύ, του λέει ο Πιλάτος. Ουκούν, βασιλεύσεις εσύ. Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι βασιλιάς των Εβραίων. Απίστευτο το βλέπω, είπε ο Πιλάτος. Εσύ δεν έχεις εδώ ούτε στρατό, ούτε ένα να σε περασπιστεί. Πώς είσαι βασιλιάς των Ιουδαίων? Λοιπόν, αυτό ήταν τώρα το ερώτημα της βασιλείας του Χριστού, η οποία βασιλεία του Χριστού είναι η ουράνια βασιλεία, η οποία κατοικεί στον άνθρωπο, όπως είπε, γιατί η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, έτσι, στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλά θα βασιλεύσει ως αιώνιος βασιλεύσει στους αιώνες και έτσι έχει προφητευτεί. Δεν σας κάνει εντύπωση? Έχει προφητευτεί σαν προσδοκία των εθνών, πριν γεννηθεί βέβαια, και προφητεύτηκε από δύο μεγάλους προφήτες και από τον Ιακώβ ως ατέλειωτος βασιλεύς, η βασιλεία του οποίου δεν έχει τέλος. Και όντως ο Χριστός θα βασιλεύσει αιωνίως. Μόλις τελειώσει η γήινη πορεία του ανθρώπου, της ανθρωπότητας εδώ, όλα θα είναι στα χέρια του Χριστού. Εκεί θα δούμε τον Χριστό, όσοι μπορέσουμε να τον δούμε βέβαια, και το εύχομαι όλοι να μπορέσουμε, ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος όλης της ιστορίας. Αυτός είναι ο λίθος, το όραμα που βλέπει ο Ναβουκοδονόσορ, ο οποίος καλύπτει όλη την όρασή του, μεγαλώνει και καλύπτει όλη την όρασή του. Ήταν μια συμβολική εικόνα ότι ο Χριστός θα μεγαλώσει σαν μια πέτρα που βρίσκεται πάνω σε ένα πεδίο, σε μια πεδιάδα και αρχίζει και μεγαλώνει. Και σε λίγο σκεπάζει όλη την όραση αυτή η πέτρα. Είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν μπορεί κανείς να γυρίσει το βλέμμα του και να μην βλέπει αυτή την πέτρα πια. Η ιστορική πορεία του Ιησού απασχόλησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί να εμφανιστεί εκείνη την περίοδο, γιατί να σταυρωθεί γρήγορα μετά από 3 χρόνια διδασκαλία και να μην διδάξει την ανθρωπότητα 30 χρόνια. Είναι εύλογα ερωτήματα αυτά, στα οποία δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση, γιατί το θεϊκό σχέδιο για τον άνθρωπο έχει ατέλειες. Όμως, επειδή το θεϊκό σχέδιο το έκανε ο Θεός, δεν έχει καμία ατέλεια. Ο άνθρωπος είναι ατελής και η αντίληψή του.
Άλλο σου λέει γιατί δεν έρχεται ο Χριστός κάθε χρόνο, ας πούμε, επισκέψει στη γη. Έτσι το βλέπει. Δηλαδή, θα ήθελε τον Χριστό να έρχεται κάθε Χριστούγεννα ή κάθε Πάσχα και να μας λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι ο Χριστός και αργότερα θα με βλέπετε συνεχώς, ας πούμε. Τώρα έρχομαι μόνο για επισκέψεις. Ο Χριστός είπε όμως ότι θα έρθω όχι για να πατήσω στη γη και να κάνω βασιλεία πάνω στη γη, όπως λένε κάποιοι παραπλανημένοι, χιλιετή βασιλεία που λένε, οι χιλιαστές κλπ. Αλλά θα έρθω μόνο για να κρίνω. Και λέει το Ευαγγέλιο χαρακτηριστικά. Έρχεται, λέει, επί των νεφελών του ουρανού με δόξα και δύναμη μεγάλη και μετά των Αγίων του Αγγέλων. Κοιτάξτε μια εικόνα την οποία την έχει δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Θα έρθω, αλλά δεν θα πατήσω τη γη, θα στέκομαι κάπου ψηλά και από εκεί θα κάνω την κρίση στην ανθρωπότητα, θα κρίνω τους ανθρώπους και θα έχω μαζί μου όλους τους αγγέλους του ουρανού. Να συμπαραστέκονται δηλαδή στον Χριστό όταν θα έρθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Γιατί είπε, ο Πατήρ μου έδωσε πάσα εξουσία. Όχι πως δεν είχε εξουσία σαν Θεός ο Χριστός, είχε πάσα εξουσία, αλλά και σαν άνθρωπος πήρε την εξουσία από τον Πατέρα του, σαν άνθρωπος, να κρίνει ζώντας και νεκρούς ανθρώπους, αλλά να κρίνει και τους αγγέλους, τους καταχθόνιους αγγέλους και τα ό,τι επουράνιο υπάρχει, γήινο και καταχθόνιο. Τρία επίπεδα λοιπόν. Είναι οι ασώματοι, τα ασώματα πλάσματα του Θεού και αυτά είναι υπάρξεις πραγματικές, έτσι, άσχετο αν δεν έχουν το σώμα που έχει ο άνθρωπος. Γιατί έχουν πει και άλλη φορά, αν μεγεθύνεις τον άνθρωπο 1 εκατομμύριο φορές, δεν θα έχει πια σώμα, 1 δισεκατομμύριο φορές, θα είναι σαν τους πλανήτες πλέον. Πάλι άνθρωπος θα είναι, αλλά άλλη οπτική θα έχει το σώμα του. Άρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι ορατά και υπαρκτά. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι τα μικροκύματα, παραδείγματος χάρη, είναι υπαρκτά, αλλά δεν είναι ορατά. Οι συχνότητες τηλεοράσεως. Πώς έρχεται η εικόνα. Ένα αερίος έρχεται η εικόνα. Έτσι, από έναν πομπό. Και έρχεται στην τηλεόραση. Από το στούντιο που εκπέμπει πάει στην κεραία και από εκεί διαδίδεται στις τηλεοράσεις. Αλλά αυτό το σήμα δεν το αντιλαμβάνεται το μάτι του ανθρώπου. Βλέπετε πουθενά, όταν κοιτάξετε έτσι τον ουρανό, εικόνες από την τηλεόραση δεν τις βλέπουμε. Γιατί βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου του ανθρώπου. Έτσι και οι ουράνιες δυνάμεις είναι εκτός του οπτικού πεδίου του κάθε ανθρώπου. Για τα μάτια μας είναι αόρατες. Για το Θεό είναι ορατές. Και βεβαίως υπαρκτές, εφόσον δημιουργούν αποτελέσματα. Άρα εκείνος που λέει ότι εγώ θέλω να δω για να πιστέψω είναι λάθος. Μπορείς και δίχως να δεις να πιστέψεις. Απλώς βάλε το μυαλουδάκι σου να σκεφτεί. Διότι τα μάτια, είπαμε, είναι ανεπαρκή ως προς τα όντα εκείνα τα οποία δεν έχουν την ίδια σύσταση με τα υλικά αυτού του κόσμου. Υπάρχουν και υλικά αόρατα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Ο αέρας είναι αόρατος. Βλέπει κανείς τον αέρα. Δεν φαίνεται ο αέρας. Μήπως δεν υπάρχει αέρας. Δέστε τι γίνεται στην Αμερική τώρα. Ξεκολλάει τα δέντρα, ο αέρας, και τις στέγες των σπιτιών. Βλέπουμε τη δύναμη του αέρα από τα αντικείμενα που παρασύρει. Αναποδογυρίζει σπίτια και αυτοκίνητα ο αέρας. Άρα λοιπόν, παρόλο που δεν έχει οπτική παρατήρηση ο αέρας, δεν μπορούμε να τον δούμε με τα γήινα μάτια μας, εντούτοις έχει ύπαρξη πραγματική. Υπάρχουν και αέρια αόρατα, έτσι, και άοσμα. Ούτε το οξυγόνο μπορούμε να δούμε, ούτε το υδροχόνο μπορούμε να δούμε. Όταν ενωθούν, μπορούμε να δούμε τα σύννεφα και τη βροχή. Δηλαδή μπορούμε να δούμε καταστάσεις, όχι των ίδιων των στοιχείων,
του οξυγόνου και του υδρογόνου, τα οποία είναι αόρατα για μας, αλλά όταν συνενώνονται και κάνουν νερό, μπορούμε να δούμε τις καταστάσεις του νερού, δηλαδή τους ατμούς, τον πάγο και το νερό, που είναι τρεις καταστάσεις της ιδίας ουσίας που λέγεται υδρογόνο, δύο οξυγόνο στη χημεία. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, εκείνοι που δεν πείθονται μόνο από τα τέσσερα Ευαγγέλια, την Καινή Διαθήκη δηλαδή, για την ύπαρξη του Χριστού, ας ψάξουν ιστορικά να δούνε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Αλλά ακόμα και το Κοράνιο, έτσι, το βιβλίο των μουσουλμάνων, αναγνωρίζει τον Χριστό σαν προφήτη. Έχουμε και από εκεί δηλαδή μια μαρτυρία. Από το Κοράνιο. Αυτό θα ήταν για κάποιους νοήμανους αρκετό. Να πούνε, αφού και το Κοράνιο τον παραδέχεται. Αλλά είπαμε, όποιος δεν θέλει να παραδεχθεί ένα πράγμα, δεν θέλει, δεν το παραδέχεται, έστω και αν του φέρει τις μεγαλύτερες αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Πολλά θα είχαμε να πούμε για την ιστορική πορεία του Ιησού, για το έργο που είχε αφήσει, για το ότι είναι παρόν στην προσευχή των πιστών και με τα μάτια της ψυχής τον βλέπουν, ανεξάρτητα από οι εχθροί του Χριστού δεν θέλουν να τον αντικρούσουν, κάποτε όμως κάθε μάτι ανθρώπινο θα τον δει, και νεκρόν και ζώντον. Διότι λέει θα σαλπίσει τρεις φορές ο άγγελος και με την τρίτη σάλπιγγα οι νεκροί θα αναστηθούν. Φοβερή κατάσταση εδώ. Έχουμε ανάσταση νεκρών. Τι λέμε στο πιστεύω? Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Η ανάσταση των νεκρών θα γίνει. Και αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν και αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι. Κάποτε ένας Ρώσος ένας τσάρος στη Ρωσία, την εποχή του Βολτέρου, ζήτησε να δει και έκανε πρόσκληση στο Βολτέρο να τον ακούσει να μιλάει, διότι είχε ακούσει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει βιβλία, είναι λόγιος κλπ. Είναι ένας από τους προτεργάτες της Γαλλικής Επαναστάσεως και του κινήθηκε το ενδιαφέρον να τον δει και να τον ακούσει τον Βολτέρο. Παράλληλα όμως κάποιος του είπε ότι κοίταξε, φέρε και κάποιον Ορθόδοξο, γιατί ο Βολτέρος δεν πιστεύει και τόσο, του λέει, στο Θεό και στο Χριστό, και θα ήταν καλό να φέρεις και κάποιον Ορθόδοξο ο οποίος θα τον αντικρούσει να δούμε τι κλπ. Και του πρότειναν λοιπόν να πάει από την Κωνσταντινούπολη στη Μόσχα ο Ευγένιος Βούλγαρης. Δάσκαλος θεωρείται του γένους, ο Ευγένιος Βούλγαρης, και έζησε την ίδια εποχή με τον Βολτέρο. Και μάλιστα έγραψε εναντίον του Βολτέρου πολλά και εναντίον της Γαλλικής Επαναστάσεως. Την κριτικάρισε δηλαδή. Αλλά σήμερα έχουμε περισσότερο τον Αθανάσιο τον Πάριο, ο οποίος απαντά σε ερωτήσεις και γράφει γράμμα στον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος είχε παρασυρθεί από τον Βολτέρο και τους επαναστάτες τότε και είχε γυρίσει λίγο τα πράγματα τα ορθόδοξα σε μια κατεύθυνση που δεν ήταν πραγματική και ορθόδοξη. Τώρα λοιπόν, ο τσάρος έχει καλεσμένους και τους δύο στο τραπέζι του, τους κάνει το τραπέζι και θέλει να ακούσει, θέλει να δει το debate θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή, αυτό το διάλογο που πρόκειται να κάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Κατά τη διάρκεια του γεύματος λοιπόν, εστράφει ο Βολτέρος προς τον Ευγένιο Βουλγαρή. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια και το όνομα έτσι, πιστεύω ότι κατά 90% πρέπει να είναι αυτό το πρόσωπο. Και του είπε, από ό,τι βλέπω λέει εσύ, κρέας δεν ακουμπάς, τυρί δεν ακουμπάς, συνέχεια τρως ελιές και χόρτα.
Γιατί αυτό, μήπως πιστεύεις ότι θα σωθείς επειδή κάνεις νηστεία? Και ο Βούλγαρης του απάντησε ότι έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι κάνουμε, είναι καθιερωμένο Τετάρτη και Παρασκευή να μην τρώμε κρέας, αυγά, ψάρια κλπ. Λέει, αυτά τα πράγματα είναι, λέει, παλαιωμένα, είναι, δεν ισχύουν, λέει. Εδώ δεν ισχύει, λέει, με τα θάνατο ζωή, θα ισχύουν αυτά? Και το απάντησε ο Ευγένιος Βούλγαρης το εξής, του Βολτέρου, του λέει, κοίταξε, εγώ που πιστεύω στην αιώνια ζωή, αν πεθάνω και δεν υπάρχει αιώνια ζωή, δεν πρόκειται να έχω καμία βλάβη, δεν θα ζω και δεν θα καταλάβω τίποτα. Εάν αυτές οι θυσίες, ας πούμε, που έκανα εδώ στη νηστεύοντας ή οτιδήποτε με τις νηστείες και τις προσευχές πήγανε χαμένες, δεν θα το καταλάβω, διότι δεν θα υπάρχω, όπως λες εσύ. Φαντάζεσαι όμως, λέει, αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, τι έχεις να τραβήξεις εσύ? Σε τι κενό θα βρεθείς? Διότι δεν την πίστευες ότι υπάρχει αθάνατη ζωή, η αιώνια ζωή, και θα βρεθείς προαπροόπτου μεγάλου και τραγικού. Ακούγοντας λοιπόν ο Τσάρος αναπήδησε και είπε, αυτός ο Γρεκός είναι ανώτερος από τον Βολτέρο. Αυτό το περιστατικό συνέβη και περιγράφεται σαν ιστορικό στα πονημονέματα του Ευγενίου Βούλγαρη και των άλλων συγγραφέων, αλλά και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι τώρα τη στιγμή να τα αναφέρουμε. Θα σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα μιλήσουμε πάλι για τα θέματα της Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.